Με μία συγγνώμη της Βαρβάρας Μητλιάγκα μετά τη μία τα ξημερώματα και επίσημα ακυρώθηκε η απόφαση για την εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Σερών. Η Βαρβάρα Μητλιάγκα ζήτησε συγγνώμη και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το λάθος που έγινε κατά τη διάρκεια της εκλογής συμπαραστάτη του Δημότη στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου με 21 ψήφους ο κ. Βασίλης Χατζημιχαηλίδης ανακοινώθηκε πως λαμβάνει την θέση έναντι 2 ψήφων που έλαβε η κ. Ευαγγελία Λύκου, που ήταν επίσης υποψήφια για την θέση, και του κυρίου Δημήτρη Μελίτου, ο οποίος έλαβε 4 ψήφους. Κατά την ψηφοφορία βρέθηκαν και 2 λευκά ψηφοδέλτια. Το λάθος κατά τη διαδικασία ήταν πως ενώ έπρεπε να μετρηθούν οι ψήφοι επί του συνόλου, ο κύριος Κουφωτόλης διαβεβαίωσε το σώμα πως δεν είναι απαραίτητο αυτό και οι ψήφοι μετριούνται επί των παρόντων. Όπως λαμβάνεται με την προφόρμα μυστική πλειοψηφία, με μυστική ψηφοφορία, με την πλειοψηφία των 2 ψήφων. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, Παναγιώτης Καρύπογλου, εδώ και μέρες έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην πρόθεση της Δημάρχου Βαρβάρας Μητλιάγκα να επιλέξει για συμπαραστάτη του Δημότη ένα πρόσωπο το οποίο είναι εμπλεκόμενο με τα κοινά και ήταν πρώην υποψήφιος της Συμμαχίας Σεραίων. Βλέπετε ότι προκειμένου να μην υπάρχει αμφισβήτηση για την αμεροληψία, πλέον τοποθετούνται παλιοί ανώτατοι δικαστές σε διάφορες αρχές. Πολύ περισσότερο στο συνήγορο του πολίτη δεν μπορεί να επιλεγεί άτομο το οποίο έχει δώσει μια κάποια γραμμή και χρειά στην προσωπική του πορεία. Υπό αυτές τις συνθήκες, επεσήμανα με την δημόσια αυτή ανάρτησή μου τις ευθύνες των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο ποιον θα επιλέξουν. Χθες είδαμε και πρόσωπα τα οποία και υποψήφοι ήταν και μάλιστα είναι ο ένας εκ των οποίων είναι ήδη και με την ανακήρυξη του Πρωτοδικείου Σερών, η οποία όπως είδατε σήμερα δεν άλλαξε. Λοιπόν, ο ένας εξ αυτών είναι εκλεγμένος αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος Σερών με μια συγκεκριμένη παράταξη. Εκ του γεγονότος και μόνο αυτού, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να επιλεγεί επί της ουσίας στη θέση αυτή, διότι οι αντίπαλοι, να σας πω τι λέει ο νόμος και πώς το αναλύουμε, οι αντίπαλοι της παράταξης αυτή δεν θα μπορούν να προσφύγουν σε αυτόν. Άρα πρέπει να επιλεγεί ένα πρόσωπο το οποίο θα ξεπερνάει τις διαχωριστικές γραμμές, που δεν υπήρξε υποψήφιος πρόσφατα ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει λάβει κάποια θέση, και να δείχνει όλα αυτά τα εχέγγυα της αντικειμενικότητας. Ο Παναγιώτης Καρύπογλου κάλεσε συμπολίτευση και αντιπολίτευση να βρουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και ουδέτερο, ώστε να ψηφιστεί από όλο το σώμα. Εμένα χθες η διαδικασία δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου φάνηκε βιαστική και πρόχειρη. Άρον-άρον να βγάλουμε κάποιον. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή και η αντιπολίτευση, γιατί και η αντιπολίτευση έχει τις ευθύνες της, πρέπει να το ξανασκεφτούν και αν θέλουν να δώσουν έγκλη και κύρος και σοβαρότητα στο θεσμό, να καθίσουν και με διαβούλευση να προτείνουν ένα άτομο το οποίο θα ψηφιστεί όχι από τα 2/3, αλλά από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τότε θα έχει επιτυχία ο θεσμός, όταν θα μπορέσουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων να βρουν πρόσωπο το οποίο θα το ψηφίσουν όλοι. Άλλος, με διαφωνίες και με μισές πλειοψηφίες, ο θεσμός είναι κουτσουρεμένος και υπονομευμένος εξ αρχής. Η επιλογή του προσώπου του συμπαραστάτη δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν συμβιβασμού άνωθεν εντολών και πολιτικού παρασκηνίου, τονίζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Κοιτάξτε, εγώ άκουσα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα αποδείξω. Άκουσα ότι υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ κάποιων συμβούλων δημοτικών ότι ναι, θα βγάλουμε αυτόν, θα ψηφίσουμε αυτόν. Δεν μπορώ να το αποδείξω, ούτε και μπορώ να το. Συμπολίτευση και τον πολίτη. Γιατί η κυρία Τούσκα ούτως ή άλλως δεν συμφωνεί. Ναι, δεν συμφωνεί με το θεσμό. Ακούστηκαν πολλά. Κοιτάξτε, και μόνο που ακούγονται και δεν είναι ξεκάθαρη η διαδικασία, το πρόσωπο, η αντικειμενικότητα, δεν είναι ο θεσμός αυτός που θέλουμε. Και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος είμαστε ο καθήλυν αρμόδιος σύλλογος για να ασχοληθούμε με το θεσμό αυτό. Δεν ξέρω αν στην επόμενη φορά που θα επαναληφθεί μπορέσουμε να προτείνουμε εμείς κάποιο πρόσωπο από τα μέλη του συλλόγου μας. Θα το συζητήσω με το συμβούλιο μου και θα σας πω. Προς το παρόν η διαδικασία δεν ήταν καθόλου καλή και δεν τιμά ούτε το επίπεδο των ανθρώπων που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε την πόλη. Πάντως το όνομα του κ. Χατζημιχαηλίδη το ξέραμε πριν γίνει η ψηφοφορία.
το όνομα του κ. Χατζημιχαηλίδη, ναι, είχε ακουστεί. Ο κ. Χατζημιχαηλίδης είναι σοβαρός άνθρωπος. Ναι, και έχει όλα τα προσόντα για να αναλάβει θέσεις ευθύνης και εξουσίας και τα πήγε μια χαρά σε άλλες θέσεις του. Δυστυχώς όμως για αυτόν, οι προηγούμενοι, μόλις πριν από λίγο μηνών, η υποψηφιότητά του με μία εκ των δύο παρατάξεων, δυστυχώς θα οδηγήσει σε μια ακυρώσιμη επιλογή από το Συμβούλιο. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου, ότι αν κάποιος προσφύγει, η επιλογή θα ακυρωθεί. Ο ίδιος συνομίλησε με τη Βαρβάρα Μητλιάνγκα για το θέμα και κατάλαβε πως η Δήμαρχος ήθελε πολύ να λειτουργήσει ο θεσμός αυτός και ίσως γι' αυτό και έκανε βιαστικές κινήσεις. Πάντως την κάλεσε τόσο την ίδια όσο και τον πρώην δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη να το ξανασκεφτούν. Μίλησα με την κυρία Μητλιάνγκα. Η κυρία Μητλιάνγκα είπε ότι χωρίς να αναφέρεται σε πρόσωπο, ότι εγώ θέλω να βρω ένα πρόσωπο να λειτουργήσει ο θεσμός. Δηλαδή, η κυρία Μητλιάνγκα προτάσει ότι ο θεσμός αυτός είναι καλός να υπάρχει. Αυτός είναι αναπληρωματικός σύμβουλος, δεν πρέπει να είναι με κομματικά κριτήρια. Κοιτάξτε, κυρία Μητλιάνγκα προφανώς δεν μου το είπε αυτό, γιατί δεν μιλήσαμε για πρόσωπα. Η κυρία Μητλιάνγκα μου είπε ότι θα δει όλες αυτές τις ενστάσεις και προφανώς θα συζητήσει και με τα παιδιά που είναι νομική της σύμβουλη και θα δουν αν μπορεί να ξεπεραστεί. Κοιτάξτε, όντως μπορεί τυπικά να μην είναι αιρετός με την στενή έννοια του όρου, είναι με την ευρεία έννοια του όρου. Εγώ έχω δηλαδή τη δική μου προσωπική άποψη γι' αυτό. Εκφράζεται όμως και τον Δικηγορικό Σύλλογο, διότι είστε εκλεγμένος ως πρόεδρος και φαντάζομαι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος ήθελε να πάρετε θέση. Πάντα παίρνετε θέση. Κοιτάξτε, εγώ παίρνω θέση, είπα τις ενστάσεις μου. Ο πρόεδρος είναι ένα εξάρτητο όργανο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ εκφράζω τον εαυτό μου και όσο μπορώ να εκπροσωπήσω τους δικηγόρους. Νομίζω ότι οι ενστάσεις είναι κοινές. Αφού ακυρώθηκε η διαδικασία, κυρία Βαΐδου, ας το ξανασκεφτούν και να κάνουν κάτι καλύτερο.